Πολύ καιρό τώρα μιλάει ως βουλευτής της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας, ανεξάρτητος βουλευτής, για το θέμα της ασφάλειας ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Τον περιποιήθηκε μια χαρά τον κύριο Θοδωρικάκο, παίρνοντας την ομιλία που έκανε, αποσπάσματα της ομιλίας που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μόλις το Σαββατοκύριακο, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε τι λέει το βίντεο της Εθνικής Συμφωνίας, επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Μπογδάνος, και αμέσως μετά τον υποδεχόμαστε. Μια κατάληψη, μια ψευτοκατάληψη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Πήγε τέλος ώστε να μπορέσει να γίνει η βιβλιοθήκη στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Να φέρουμε πιο κοντά τους αστυνομικούς μας στις γειτονιές, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη χώρα. Χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις. Κάνουμε πράξη την εφαρμογή του νόμου για τις πορείες και τις διαδηλώσεις. Όταν οι συγκεντρωμένοι είναι απλώς εκατοντάδες, περιορίζονται σε μια λωρίδα του δρόμου και η λειτουργία των δρόμων και της πόλης γίνεται κανονικά, χωρίς να παραβιάζεται το δικαίωμα του συνέρχεστη. Κάνουμε πράξη την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Μόνο τους τελευταίους μήνες η ελληνική αστυνομία έχει παρέμβει σε δεκάδες περιπτώσεις πανεπιστημίων για να είναι ασφαλείς οι φοιτητές, τα παιδιά μας και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια. Εδώ είναι λοιπόν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, επικεφαλής της Εθνικής Συμφωνίας. Καλώς ήρθατε. Χριστός Ανέστη, κύριε. Αληθώς ο κύριος. Καλώς σας βρίσκω. Τώρα το ραντεβού μας, δηλαδή κάποιος θα φανταστεί ότι μιλήσαμε σήμερα το πρωί, χθες βράδυ, και είπαμε τα λέμε. Έχετε το προορατικό χάρισμα. Δεν μπορώ δεν να έχω κανένα χάρισμα. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αλλιώς. Εκτός εάν θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι η ταλαιπωρία των Αθηναίων, ο εξευτελισμός των νόμων, των κανόνων, των προεκλογικών δεσμεύσεων, υποσχέσεων και του διακηρυκτικού λόγου της κυβέρνησης είναι τόσο μεγάλος που πλέον μπορεί κανείς να αναμένει ότι κάθε μέρα κάτι θα συμβαίνει στην Αθήνα, το οποίο πρόκειται να ταλαιπωρεί τους πολίτες, το οποίο πρόκειται να διασύρει την νομιμότητα, το οποίο πρόκειται να δίνει σε ορισμένες ομάδες ειδικά δικαιώματα παραπάνω από όσα έχετε εσείς, εγώ, οι νοικοκυρέοι, οι φοιτητές που θέλουν ασφάλεια, οι καταστηματάρχες οι οποίοι επιθυμούν να υπάρχει δυνατότητα να κάνουν δουλειά ακόμα και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Τι να πρωτοπούμε, να πούμε για την εγκληματικότητα, να πούμε ουσιαστικά για το πώς έχουν αποθρασυνθεί πλέον οι κοινότητες των λαθρομεταναστών. Θα σας πει ότι τα στοιχεία ζητούν της εγκληματικότητας όμως δεν επιβεβαιώνουν αυτή την κριτική. Ναι. Ότι έχουμε πτώσει στους κρίσιμους δείκτες. Το οποίο το είχε πει και ο Mark Twain. Λέει υπάρχουν τα ψέματα και υπάρχει και η πιο υψηλή μορφή ψεμάτων που είναι η ερμηνεία των στατιστικών. Λοιπόν, όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων προσπαθεί να δει επί ένα μήνα, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ τον κύριο Μπακογιάννη, το αντιλαμβάνεστε πρώτος και καλύτερος. Όταν επί ένα μήνα ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά να δει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος προφανώς ζει σε έναν δικό του κόσμο, ζει σε μια δική του πραγματικότητα. Αυτό φάνηκε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε 7 του μηνός και έλεγε ότι έχει τον έλεγχο των πανεπιστημίων και 6 του μηνός του ισοπαίδωσαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων και λέει ένα μήνα προσπαθώ να δω τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης δεν έχει καμία τύχη. Όταν τον Δήμαρχο τον γράφει στα παλιά του τα παπούτσια, όταν η αλαζονία, η έπαρση και η απόσταση από την επίγνωση της πραγματικότητας κάνει τον αρμόδιο υπουργό να μην δέχεται το Δήμαρχο της ελληνικής πρωτεύουσας, και δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μπακογιάννης. Τώρα και στην απάντηση ότι δεν το αμφισβητούν, στην απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι σοκαριστικό η απάντηση των κύκλων του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, λέει, και γιατί θέλει να μας δει, τι θέλει. Λες και είναι παράλογο το αίτημα του Δημάρχου. Ειλικρινώς, κύριε Πολίζο, χαίρομαι
που ο κύριος Δήμαρχος Αθηναίων προσέρχεται στην παράταξη της λογικής. Χαίρομαι που αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα επήγουν σε βαθμό τέτοιο που δεν μπορούν να περιμένουν όχι μέρα ούτε ώρα. Και χαίρομαι επίσης που δείχνει να έχει και το αισθητήριο της πολιτικής επιβίωσης. Διότι αν δεν αντισταθεί ο Δήμαρχος, θα τον πάρει μπάλα. Και θα τον πάρει η μπάλα. Είναι τόσο άσχημη η κατάσταση? Είναι χειρότερη από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και είναι χειρότερη πολλαπλά. Τι θέλω να πω? Από τη μία, σήμερα κατέρευσε πάλι η οικονομική και κοινωνική ζωή στο κέντρο της Αθήνας, διότι κάποιοι βγήκανε στους δρόμους να κάνουν τη διαμαρτυρία τους και διότι η κυβέρνηση για πολλωστή φορά δεν εφάρμοσε τους νόμους που ψηφίσαμε. Έχω ένα πρόχειρο tweet του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μας λέει πριν από κάποιο καιρό ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τις μειοψηφίες να νέμονται το κέντρο της Αθήνας και διάφορα άλλα τέτοια. Να το λέει, η κυβέρνηση λέει δεν εκβιάζεται επειδή ζητήθηκε σε κάποια άτομα να κάνουν τη δουλειά τους. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το προσωπικό ασφαλείας. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία των Αθηναίων. Πότε? 17 Δεκεμβρίου 2019. Τι ημερομηνία έχουμε? Έχουν περάσει... Λέγω μετά την ανάληψη δηλαδή της εξουσίας από την Ελλάδα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Λοιπόν, για άλλη μια φορά βλέπουμε αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη όμως, τι να σας πω, Κυριακή του Πάσχα, ο πολίτης της Αθήνας, κύριος Γιάννης Παγώνης, εγώ θα μιλώ με ονόματα, δεν ανοίξε κανένα ακόμα, βγήκε και μέτρησε 102 μαγαζιά παράνομα, ανοιχτά, αλλοδαπών, την Κυριακή του Πάσχα, μόνο στο 6ο δημοτικό διαμέρισμα. Πήγε στην αστυνομία. Τι έκανε η αστυνομία? Απολύτως τίποτα, κύριε Πολίζο. Ζούμε σε μία... Όταν λέμε μαγαζιά, εμπορικά καταστήματα. Εμπορικά καταστήματα. Όχι εστιατόρια. Όλοι υποχρεούνται έτσι σε μία πολιτεία να υπάγονται στους νόμους και τους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν όλα τα μουσουλμανικά μαγαζιά της Αθήνας να γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια ή τα παλιά τους τα πασούμια τους νόμους και τους κανόνες της ελληνικής δημοκρατίας και Κυριακή του Πάσχα είναι ανοιχτά. Όχι μόνο λόγω της έλλειψης σεβασμού στην ύψιστη θρησκευτική και πολιτιστική γιορτή του ελληνισμού, αλλά και επειδή δεν επιτρέπεται να κάνεις αθέμητο ανταγωνισμό στους υπόλοιπους καταστηματάρχες, Έλληνες και μη. Δεν είναι δυνατόν οι Αλβανοί, οι Πολωνοί, οι Έλληνες να είναι όλοι κλειστοί και όλο το Πακιστάν, όλο το Αφγανιστάν, όλο το Μπαγκλαντές να είναι διάπλατα ανοιχτό και η αστυνομία να μην κάνει απολύτως τίποτα. Όχι μόνο γι' αυτό. Γενικώς η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Στα Μέγαρα αυτές τις μέρες, με χρηματοδότηση από τη Μεγάλη Βρετανία, τον Μπέρμιγχαμ, τον μεγάλο ημάμι του Μπέρμιγχαμ και από το Πακιστάν, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του, ανεπίσημα έκανε εγκαίνια, ένα κτηνώδες διόροφο τζαμί με υπόγειο, και όταν στέλνει το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι εμείς δεν έχουμε αδειοδοτήσει εκεί ευκτήριο οίκημα, να πάτε να το ελέγξετε και να το σφραγίσετε, ήδη από τον Μάιο του 2021, ξέρετε τι παίρνει ως απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Σιωπή, κύριε Πολίζο. Αποπεμπτική συμπεριφορά. Δεν ασχολούνται καν. Ποιοι είναι και δεν ασχολούνται? Νομίζουν ότι είναι εκεί. Θα σας πω, αυτό κορυφώνεται τώρα γιατί πριν από λίγους μήνες ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία. Οφείλω να σας αναγνωρίσω πάντα με κριτική μάτια. Και στο δημόσιο λόγο σας δεν χαριζόσασταν. Δεν λέγατε έχουμε δημιουργήσει ένα παράδεισο στην Ελλάδα. Δεν αυτό υπάρχει, σας το αναγνωρίζω. Στο αλλά αυτά κορυφώνονται τώρα. Δεν γιατί μέχρι πριν από λίγους μήνες ήσασταν κομμάτι αυτή τη παράταξη. Από 7 μήνες. Δεν υπάρχει Υπουργείο στο οποίο να έχω κάνει περισσότερες ερωτήσεις διαχρονικά, και όχι μόνο από τον κύριο Θεοδωρικάκο Υπουργό, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η τήρηση των νόμων, οι νόμοι να ισχύουν πάντα, παντού, το ίδιο, για όλες και για όλους, είναι ο ακρογωνιαίος. Με συγχωρείτε. Να φέρουμε λίγο νερό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ο ακρογωνιαίος, αλλά σας ευχαριστώ. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας. Αν αυτό το πράγμα... Εγώ θυμάμαι τις αναρτήσεις από τις περιοδίες που κάνατε σε γειτονιές της περιφέρειάς σας, της εκλογικής σας περιφέρειας, που η αλήθεια είναι ότι τα καταγράφατε και όσο ήσασταν. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα, για παράδειγμα, έχω στη διάθεσή μου, και όπως κατέθεσα αυτά για το πακιστανικό τέμενος στη Βουλή εχθές, θα τα καταθέσω μέσα σε αυτές τις μέρες, στοιχεία τα οποία συνδέουν δύο υποτιθέμενα ασυνόδευτα ανήλικα μιας δομής
στο κέντρο της Αθήνας με εγκληματικές δραστηριότητες, με ένοπλες επιθέσεις. Έρχονται εδώ, τους βάζουμε στις εστίες και τις δομές και εκείνοι σηκώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με μαχαίρια και πιστόλια. Μετέχουν συμμοριών. Μετέχουν συμμοριών. Τους έχουν αναγνωρίσει, το λέω αν αυτή είναι η κάμερα. Επειδή γνωρίζω λοιπόν ότι έχει γίνει καταγγελία στο Υπουργείο Προστασίας του Παλίτη, δεν θα σας αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Τους έχουν αναγνωρίσει τους δύο ανήλικους από τη συγκεκριμένη δομή και Μπαγκλαντεσιανοί, οι οποίοι έχουν δεχθεί επίθεση από την εγκληματική συμμορία την οποία έχουν συστήσει. Κύριε Πολύζο, το να φτάνουμε να κάνουμε επικλήσεις για τα αυτονόητα μέσα από φιλόξενες και τίμιες δημοσιογραφικές εκπομπές με μεγάλη απήχηση όπως είναι η δική σας, είναι από τη μία ένα μέσο, αλλά την άλλη καταλαβαίνετε ότι είναι η κατάδια της δημοκρατίας. Λοιπόν, ελάτε να δούμε για τα υπόλοιπα, γιατί σήμερα έχουμε αυτό το αρνητικό ρεκόρ. Από τα 94 είχαμε να δούμε αυτόν τον πληθωρισμό. Εσείς θα λέγατε και που είμαστε ακόμη θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν δίδονται αυτά τα χρήματα, όταν έχουμε αυτή την εκτόξευση, είναι εύκολη η εξίσωση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις οικονομικά για να καταλάβεις ότι αυτό είναι μονόδρομος. Με τον ίδιο τρόπο που τους χτυπώ αλίπητα, χωρίς δεύτερη σκέψη, σε ζητήματα στα οποία φέρουν ακέραιη την ευθύνη, δηλαδή τον εξευτελισμό πλέον των Ελλήνων πολιτών από όλες τις μειονότητες, το ξεχύλωμα κάθε υπόθεσης που έχει να κάνει με τα δεινά της λαθρομετανάστευσης, την γενική ανομία και την γενική ασυδοσία, την γονικλησία ουσιαστικά μπροστά στους ταγούς της αριστεράς, οι οποίοι έχουν φτάσει πλέον να ορίζουν την ψυχή αυτής της νέας δημοκρατίας, αλλά και την υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία υπό την πίεση του διεθνούς παράγοντα. Γιατί δεν ρίχνουμε τα Bayraktar πάνω από τα νησιά μας να πέσουν σε ελληνικό έδαφος? Θα σου πει κανένας γιατί το έριξες όταν το Bayraktar έχει πέσει πάνω στη Λέσβο ή πάνω στην Χίο? Μην τρελαθούμε. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο που είμαι αμήλικτος σε αυτά τα ζητήματα, δεν θα ενδώσω στον πειρασμό να κάνω εύκολη αντιπολίτευση με ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικές πραγματικότητες που είναι παγκόσμιες. Από την άλλη όμως, κύριε Πολύζο, από την αρχή η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να έχει πράγματα που δεν έκανε. Γενναίες μεταρρυθμίσεις και κυρίως άρση των φορολογικών βαρών, ούτως ώστε να μην χρειάζεται σήμερα να βάζει μπροστά λύσεις επιδοματικού και σοσιαλδημοκρατικού χαρακτήρα. Εάν η Νέα Δημοκρατία είχε υπάρξει κόμμα οικονομικά φιλελεύθερο ευθύς εξ αρχής, ενδεχομένως σήμερα να είχαμε μικρότερη ανάγκη για επιδόματα και να μην βρισκόμασταν στη δυσκολία η οποία μας οδηγεί σήμερα και στα στοιχεία στα οποία μόλις αναφερθήκατε. Πώς θα την ορίζατε την ιδεολογία που διατρέχει τη Νέα Δημοκρατία στα οικονομικά? Σοσιαλδημοκρατική. Σοσιαλδημοκρατική. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, υπό το παρόν διευθυντήριο που επηρεάζει αρνητικά τον Πρωθυπουργό, έχει γίνει νέα σοσιαλδημοκρατία. Λέτε για τους συνεργάτες του στο Μαξιμού? Μιλάω για μία πασοκογενή και αριστερογενή και ποταμογενή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι κινούν τα νήματα συνολικά σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όσοι έχουν μείνει συντηρητικοί, όσοι έχουν μείνει πραγματικά οικονομικά φιλελεύθεροι και όχι νεοφιλελεύθεροι, διότι ξέρετε, η νεοφιλελεύθερη λελαπά πάει χέρι-χέρι με τον δικαιωματισμό, πάει χέρι-χέρι με τις αντιλήψεις περί φιλελευθερισμού, που δεν είναι χαμηλή φορολογία, ισότητα, ισονομία, αλλά είναι ΜΚΟ, ΜΙΤΟΥ, ΛΟΑΤΚΙ, και πάνε χέρι-χέρι με μία αντίληψη αριστερίστικης κοπής που κλείνει το γόνι μπροστά στους μουσουλμάνους, μπροστά στην αριστερά, και δεν έχει καμία σχέση με την κεντροδεξιά, πολύ μάλλον με τη δεξιά όπως την ξέρουμε. Γιατί νομίζετε ότι και ο Αντώνης Σαμαράς ξεσπάθωσε προχθές πάλι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Άρα λέτε δεν ενσωματώθηκαν εκείνοι
την οικογένεια τη δεξιά, αλλά προσπαθούν να μετακινήσουν την ιδεολογία της δεξιάς παράταξης προς την δικιά τους ιδεολογία. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιά. Καθαρή. Δεν είναι αυτές τις ημέρες στα χέρια δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι πλέον δεξιά. Μακάρι ο Όταν σταματά. Μακάρι ο Κυριάκος από τον Σαμαρά και μετά εννοείται. Η Νέα Δημοκρατία κανονικά δεν είναι δεξιά. Θα έπρεπε να είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε καν ένα κεντροδεξιό κόμμα. Δεν υπάρχει δεξιά μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι φωνές έχουν είτε εκδιωχθεί, είτε εξαγοραστεί, είτε κατασυγαστεί. Ό,τι εκφράζεται και ό,τι εκφράζει η Νέα Δημοκρατία είναι στο χώρο του κέντρου και μάλιστα με σοσιαλδημοκρατική, αν όχι αριστερίστικη αντίληψη για τα πράγματα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο Έλληνας νοικοκύρης, αυτός ο οποίος πιστεύει στο φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο και όχι το νέο φιλελεύθερο, χρειάζεται και δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία και ένα δίχτυ ασφαλείας από το κράτος και μια επιθεώρηση εργασίας κέρβερος μακριά από εμάς, τους κλασικούς, αν θέλετε, φιλελεύθερους, τους πατριώτες, τους συντηρητικούς, τους νοικοκυραίους, οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις της διάλυσης της κοινωνίας μας. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται μία παράταξη η οποία θα βάλει κάτω τα πολύ βασικά. Ποιοι είμαστε? Είμαστε Έλληνες. Ντρεπόμαστε γι' αυτό? Όχι, είμαστε περήφανοι. Θέλουμε να αντικατασταθούμε ως πληθυσμός από τις ορδές του οχλοπολτού των μηδενιστών και των Ισλαμιστών? Όχι, ντρεπόμαστε που δεν θέλουμε? Όχι, θα δώσουμε τη μάχη. Ναι, οικονομικά τι πιστεύουμε? Χαμηλή φόρη, οικονομική ελευθερία, δυνατότητα των ανθρώπων, τα λεφτά που βγάζουν να μένουν στις τσέπες τους. Κλείνω με αυτό. Στη Ρουμανία έχουμε χαμηλότερο κατά κεφαλή ΝΑΕΠ από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή τα συνολικά χρήματα που βγάζει ο μέσος Ρουμάνος είναι λιγότερα από αυτά που βγάζει ο Έλληνας και υψηλότερο διαθέσιμο κατά κεφαλή εισόδια από την Ελλάδα. Δηλαδή τα χρήματα που μένουν στην τσέπη του Ρουμάνου είναι περισσότερα από αυτά που μένουν στον Έλληνα. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον δίκτυο οικονομικής ελευθερίας και τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον δίκτυο ελευθερίας του τύπου. Αυτό είναι κατάντια και σίγουρα αυτό δεν είναι το αποτύπωμα. Θα μπορούσαμε να συζητούμε για ώρες, αλλά πείτε μου πολύ γρήγορα και θα τα πούμε ξανά με τους όρους που ξέρουμε, τους πολιτικούς όρους. Τι είναι η εθνική δημιουργία, δηλαδή η ένωση του δικού σας κόμματος με αυτό του κυρίου Τζίμερου? Είναι η έκφραση και της νέας δεξιάς του κυρίου Κραμίδη. Η έκφραση του φιλελεύθερου πατριωτισμού. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, οικονομική ελευθερία, ισότητα, ισονομία, δικαιοσύνη, εθνική κυριαρχία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν ντρεπόμαστε να λέμε ότι θέλουμε μια ευνομούμενη κοινωνία, μια κοινωνία όπου οι πολίτες θα είναι ελεύθεροι, μια κοινωνία που θα σεβόμαστε τις επιλογές ζωής όλων των συνανθρώπων μας, αλλά δεν θα μας καπελώνει καμία μηδενιστική, ισοπεδωτική μειονότητα, επειδή έτσι θέλουν αυτοί που ζουν ευχαριστώ από την προώθησή τους. Ευχαριστώ θερμά. Την Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα, αύριο, σας το δίνω, όχι. Την άλλη, 18 το δίνω, του μηνός. Είναι η πρώτη τηλεοπτική εξαγγελία στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, ναι, με τον Θάνο Τζίμερο και τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Ανακοινώνουμε την εθνική δημιουργία. Το κόμμα που θα μπει στη Βουλή και θα σπρώξει τα πράγματα προς την κατεύθυνση. Α, η επίσημη είναι την άλλη Τετάρτη, λοιπόν, στις 7 το απόγευμα. Την άλλη Τετάρτη. Και θα οδηγήσει τα πράγματα στην κατεύθυνση που επιθυμούν πάμπολες Ελληνίδες και πάμπολοι Έλληνες. Άνθρωποι λογικοί, άνθρωποι μετριοπαθείς, άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ, κύριε Πολύσο.